Λοιπόν, και εγώ μιλάω σαν άτομο. Έχω βρεθεί εδώ στον πύργο σαν εσωτερικός μετανάστης, γιατί είμαι εκπαιδευτικός. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη εδώ, 650 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, για να αποφύγω το φάσμα της ανεργίας, όσο γίνεται δηλαδή. Γιατί δεν το γλιτώνω, σε μια εβδομάδα απολύομαι πάλι. Είμαι στον πύργο εδώ από την πρώτη μέρα που πήγαμε στην πλατεία. Βρέθηκα και με άλλους ανθρώπους που συμμερίζονται τις αγωνίες αυτά και τα προβλήματα που έχουμε στον τόπο αυτό που έχει ξεπουληθεί σχεδόν τελείως. Και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε φρένο σε όλα αυτά. Επειδή δυστυχώς είμαστε λίγοι ακόμα, τουλάχιστον για τον πύργο μιλάω, κοιτάξαμε να κάνουμε κάποιες συμβολικές κινήσεις, όπως αυτές που ανέφερε πριν ο φίλος ο Χρήστος, να πάμε στην Ολυμπία, να δείξουμε όλα αυτά, έτσι, την αντίθεσή μας σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε, ας πούμε, με διάφορους τρόπους να δηλώσουμε αυτή την αντίθεσή μας και πιστεύω ότι είναι αυτές οι δράσεις που γίνονται πανελλαδικά, εννοώ σε όλες τις πλατείες, είναι από τις λίγες που υπάρχουν πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες σήμερα στη χώρα. Έτσι, γιατί όλα τα άλλα πλέον έχουν ξεφύγει, είναι προαποφασισμένα, προηλυμένες αποφάσεις και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις. Δεν ξέρω τώρα, συνάβλη. Ναι, συνήθως, επειδή θέλουμε να δείξουμε και την αντίθεσή μας όχι μόνο στην πολιτική κατάσταση που υπάρχει, αλλά και στον πολιτισμό, έτσι, που έχει πάρει τη μορφή του από τα πολιτιστικά κέντρα της παραλίας, τα λεγόμενα, έτσι, που έλεγε και ο αείμνηστος Γιαννόπουλος, με τα σκυλάδια και όλα αυτά. Έτσι, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ένα άλλο στυλ κουλτούρας και πολιτισμού. Κάνουμε συναυλίες, εδώ έχουμε οργανώσει, προσπαθούμε να κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας, κάποια έκθεση κόμιξ, δηλαδή να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα, μια δημιουργικότητα, έτσι, που δεν υπάρχει στο γύρο. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι το εμπόριο. Έχει κυριαρχήσει η αγορά και δεν αφήνει τίποτα όρθιο, αν δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμο και ανταλλάξιμο για αυτούς. Ενώ εμείς θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση και να προβάλλουμε ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης. Έτσι, αυτό βασικά.